Ερντογκάν με τη Μόσχα τι έχει διαμορφώσει. Δεν είναι και πολλές οι παράπλευρες λύσεις. Ο Ερντογκάν ξέρει πως μπορεί να πείσει και να πιέζει την Ευρώπη μέσω της Ελλάδος να λαμβάνει ανταλλάγματα συνεχώς, γιατί αυτό κάνει. Βλέπετε, οι Γερμανοί τώρα, οι καλοί μας φίλοι, ενώ μας δώσαν υποβρύχια, παρήγγειλε ο Τσοχατζόπουλος. Επί Τσοχατζοπούλου έγινε αυτό. Ήρθε ο Παπαντονίου και άλλαξε τη σύμβαση. Ενώ η σύμβαση του Τσοχατζόπουλου που μπήκε φυλακή και πέθανε. Πέθανε το Τσοχατζόπουλο. Έλεγε ρητά και κατηγορηματικά ότι η Γερμανία δεν μπορεί να δώσει υποβρύχια ίδια στην Τουρκία. Ο Γιάννος Παπαντονίου, έτσι τουλάχιστον διάβαζα προχθές, τροποποίησε την ιστορία. Ο Γιάννος Παπαντονίου, ο οποίος ψάχνει ακόμα να βρει έθνο δικαστήριο για να τον δικάσει στο ελληνικό δημόσιο. Ο οποίος καταδικάστηκε για μίζες. Και στο τέλος θα παραγραφεί το αδίκημα. Δεν μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι δικοί τους άνθρωποι αυτοί που καταδικάζουν εκεί πέρα, Παπαντονίου και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν μιλάει το ΠΑΣΟΚ, δεν μιλάει και η Δημοκρατία. Ο Γιάννος Παπαντονίου, το είπα στην Βουλή, το κατήγγειλα τίποτα. Άχνα τίποτα. Θα απαλλαχθεί, θα αθωωωθεί λόγω παραγραφής. Όπως έγινε με τη Siemens, όπως έγινε με την Novartis, έτσι θα αθωωωθούν όλοι. Και περιμένετε από το ΠΑΣΟΚ, από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία να σας σώσουν. Αυτοί τον μόνο που σώζουν είναι τον εαυτό τους, τους ολιγάρχες, τους διαπλεκόμενους, την πλουτοκρατία και όχι τον ελληνικό λαό. Και εδώ επαναλαμβάνω, πρέπει κάποια στιγμή να δούμε κατάματα την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι μία. Είμαστε μόνοι, ήμασταν μόνοι, θα είμαστε μόνοι μια ζωή απέναντι στην Τουρκία. Το πάθαμε αυτό το 1922-23. Το πάθαμε από το 17-18-19, έτσι να μας ταιριάζουν οι σύμμαχοί μας. Το πάθαμε αυτό το 45 που μας έβαλαν ο Στάλιν και ο Τσόρτσιλ να σκοτωθούμε μεταξύ μας. Αδέρφια, κομμουνιστής με δεξιό. Δεν πω τι λένε, κομμουνιστή δεν είναι. Δεξιός, τώρα σκοτώνει κομμουνιστή και κομμουνιστικό δεξιό. Και τώρα συνεχίζουμε τον διχασμό πάλι με κάτι αναρχοάπλητα, κάτι παρτάλια, όχι κανονικούς αναρχικούς. Κανονική αναρχική είναι άλλο πράγμα. Που λειτουργούν ως προβοκάτορες και παρακρατικοί με σπορίες, με εντολή από το σύστημα να χαλάνε τις πορείες. Και έγινε πάλι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη αυτό. Η γνωστή παρακρατική. Μια ζωή τέτοιου χρησιμοποιούν. Όπως και τα υποκομματίδια από τα πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, τα ναζιστικά, τα όρξ, τα ούγκανα και όλοι αυτοί που κάνουν κόμματα, οι υπόλοιποι σοβαροφανείς και σοβαροί, νομίζουν ότι είναι εύκολο να κάνεις κόμμα, δεν έχεις λεπτά. Βάλε κανένα φράγκο να κάνει. Να τα έχεις τον εαυτό σου, δεν έχεις κάνει κόμμα. Τι να συζητάω, ρε παιδιά, τι να συζητάω. Η φλακεία του νεοραγιά ξεκυλίζει. Ένας τύπος που δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, το παίζει μεγάλο στρανό ιστορίες. Με εγκληματικές οργανώσεις μπλεγμένος, φυλακή είναι, δεν ξέρω τι είναι, θα σώσει εμένα, που έχω εκατοντάδες εργαζόμενους επιχειρήσεις. Και δεν ξέρει τα βασικά οικονομικά, ότι στη δήλωσή σου, όταν δεν βάζει μερίσματα εταιριών γιατί κάνεις επανεπένδυση, δεν τα γράφεις εισοδήματα. Αυτούς πάτε και ψηφίζετε. Και τον επόμενο χρόνο που βάζα 250.000 εισοδήματα από τις επιχειρήσεις μου, έλεγε, δείτε αυτός είναι πλούσιος, τι ανάγκη. Με αυτούς έχετε να κάνετε. Ξέρετε, παλιά τα τρακτέρ, τα Μακόρμικ είχαν μανιβέλα για να πάρουν πρόσφυγες. Θέλει να ξυπνήσουν οι Έλληνες. Σε λίγο θα πάμε σε ένα βίντεο απίστευτο. Να αγιάσει το στόμα της. Να αγιάσει το στόμα της. Είναι αυτά που θέλω να πω εγώ. Αυτή η κυρία, η Κάρι Λέικ, η υποψήφια κυβερνήτης Αριζόνα, ρε παιδί μου, να αγιάσει το στόμα της. Βίντεο, τι είπε δημοσιογράφος, ακούστε αυτό, ακούστε αυτό. Λοιπόν, είστε καινούριος, λέει, στην κάλυψη των εκλογών. Έχω μιλήσει σχετικά με αυτό και συνεχίζει. Ακούστε εδώ. Όχι μόνο θα παραμείνω κυβερνήτης Αριζόνα, αλλά θα κάνω και δύο θητείες ως κυβερνήτης και θα είμαι ο χειρότερος εφιάλτης των δημοσιογράφων. Για 8 χρόνια θα αναμορφώσουμε τα μίντια. Θα ας κάνουμε ξανά δημοσιογράφους. Τύπησα δεν υπάρχει. Βίντεο συγκλονιστικό. Και επίσης θα δείτε τον καθηγητή Τζέφρι Σάξ, τον οικονομολόγο του καθηγητή της Κολούμπια, να ομιλεί για τη δημοκρατία που δεν υπάρχει τώρα. Και τον κόψα στον αέρα, έτσι τον κόψατε. Έλεγε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία, ότι ελέγχονται τα μέσα και τον κόψατε. Βίντεο συγκλονιστικά που μόνο εδώ θα δείτε.